και πάμε να βρούμε τους καλούς μας συναδέλφους. Έχουμε πάρει κτίριο, καταλάβατε. Ερχόμαστε όμως να μας στείλουν και οι τηλεθεατές τα ερωτήματά τους. Εδώ πέρα, γελάνε για τα παιδιά. Φάνης Καραμπατσάκης, Μαρία Ζαφυρίου, Νίκος Γιαπρακάς. Καλημέρα σε όλους σας. Μαρία Ζαφυρίου. Φάνης Καραμπατσάκης, Νίκος Γιαπρακάς. Νίκος Γιαπρακάς, Μαρία Ζαφυρίου, Φάνης Καραμπατσάκης. Έτσι, μπράβο. Δεν είμαστε καλά, στο λέω εγώ. Καλημέρα συνάδελφοι, καλό βόλιο στους φίλους τηλεθεατές, πολίτες. Η μέρα δημοκρατίας, γιορτής δημοκρατίας και η σημερινή. Να ξεκινήσουμε από την Μαρία μας. Από τη Μαρία. Μαρία. Από τη Θεσσαλονίκη, λοιπόν. Βεβαίως, εννοείται. Καλή ψήφο σε όλους τους Έλληνες που θα ψηφίσουν και αυτή την Κυριακή, την δεύτερη Κυριακή. Είμαστε στο πρώτο Δημοτικό Θεσσαλονίκης, όπου γύρω στις 9 και 4 θα έρθει και ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Εδώ θα πρέπει να σας δείξουμε λίγο τα ψηφοδέλτια. Θυμάστε τη σύνδεση που είχατε κάνει την προηγούμενη Κυριακή. Βεβαίως. Με τον καλό συνάδελφο τον Αντώνη Τσολναρά. Με το ψηφοδέλτιο των 98% τα πράγματα είναι διαφορετικά. Βλέπετε τους δύο συνδυασμούς για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Πες τα διαπαιτήσεις. Όπως πολύ καλά ξέρετε. Δεν είναι ούτε α4, συγγνώμη, είναι τόσο μικρά. Ναι, να σας δείξω. Είναι το μέγεθος του ψηφοδελτίου. Είναι 1. Ναι, ναι. 2. Βέβαια. Και το λευκό. Βέβαια. Η Κυριακή Πέτσα έχει απογοητευτεί, να ξέρεις. Μας μιλάει στα ακουστικό σκηνοθέτρια και έχει απογοητευτεί. Πιο εύκολη διαδικασία είναι. Γρήγορα θα τελειώσουν εύκολη και για την εφορευτική επιτροπή σου. Και για τους δικαστικούς αντιπροσώπους. Όλα πολύ πιο εύκολα σήμερα, μόνο στην καταμέτρηση. Και είναι όλοι εδώ. Πρέπει να το σημειώσουμε και αυτό. Στο εκλογικό τμήμα στο οποίο βρίσκομαι έχουν έρθει και τα δύο μέλη της εφορευτικής επιτροπής, και η γραμματέας και η δικαστική αντιπρόσωπος. Μάλιστα. Είναι εδώ. Περιμένουμε τους ψηφοφόρους τώρα. Μαρία, θέλω να σου πω ότι όση ώρα εσύ μίλαγες, εμείς έχουμε εικόνα και των τριών σας. Ο Νίκος Γιαπρακάς είχε γουρλώσει τα μάτια του. Νομίζω, Νίκο, έκανε τη σκέψη. Οχ! Θα πάμε πάλι Θεσσαλονίκη, Πάτρα, να κάνουμε σύγκριση. Τι ψηφοδέλτιο μπορεί να έχουμε στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Πάντως, δεν θα χρειαστούμε φέτος σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, μάλλον με ζουρά, όπως είχαμε στην πρώτη Κυριακή. Γιατί και εδώ θα σας δείξω τώρα και το δικό μας ψηφοδέλτιο. Βεβαίως. Είναι μικρούλι πλέον, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Κοιτάξτε εδώ, το δείχνω από την ανάποδη πλευρά να μην φαίνεται το ότι είναι. Είναι μικρό, είναι στο μέγεθος, δηλαδή ακριβώς που είναι και το. Να πούμε καλημέρα στην κυρία της Εφορευτικής Επιτροπής, την καλημέρα μας. Η κυρία δεν είναι Εφορευτική Επιτροπή, είναι από έναν συνδυασμό που έχει. Α, είναι αντιπρόσωπος. Από τους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις. Καλημέρα, είναι πες στις όλους και θα σας πέσει κάτω. Καλημέρα, βέβαια, θα πούμε σε όλους. Να σας πω την αλήθεια, μου σκεφτόμουν να κάτσω εγώ στη θέση της Εφορευτικής Επιτροπής σήμερα, γιατί σας είδα χτες που είχατε πάει λαϊκή και δουλεύατε στη λαϊκή. Είπα να κάτσω να κάνω εγώ την Εφορευτική Επιτροπή. Αλλά λέω, άσε μην με κρατήσει τώρα ο δικαστικός αντιπρόσωπος, γιατί λείπει το ένα μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής και θα μπλέξουμε μετά και δεν μπορούμε να κάνουμε τη δική μας τη δουλειά. Λοιπόν, να μας πει ο κύριος Γιώργος Τορτορέλης δύο λόγια έτσι για τη διαδικασία σήμερα. Είναι ο δικαστικός αντιπρόσωπος. Βεβαίως. Να μας πει και μια καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Η διαδικασία σήμερα είναι απλούστερη. Διαλέγουμε το ψηφοδέλτιο που επιθυμούμε μεταξύ των δύο πρώτων υποψηφίων που τελειώσανε την προηγούμενη Κυριακή. Συν το λευκό, μπαίνουμε στο παραβάν, βάζουμε την επιλογή μας στο φάκελο και τέρμα. Δεν έχει σταυρούς, δεν ψηφίζουμε για δημοτικούς συμβούλους. Το ψηφοδέλτιο αυτό επίσης δεν χρειάζεται σταυρό για το δήμαρχο. Ακόμα και αν βρούμε ψηφοδέλτιο της προηγούμενης Κυριακής, εκείνο το τεράστιο του ενός μέτρου θεωρείται έγκυρο πάλι. Δηλαδή κάποιος παππούς, κάποια γιαγιά έχει ξεχαστεί με το φακελάκι κάποιο, έτοιμο, μπορεί να το ρίξει. Μείνει, μπορεί να το ρίξει, ναι. Ας είναι και σταυρωμένο. Ας είναι και σταυρωμένο, έγκυρο θα θεωρηθεί. Εδώ πέρα τώρα βάλει κάποιο σταυρό κατά λάθος. Πάλι θεωρείται έγκυρο. Πάλι θεωρείται έγκυρο. Ναι, ναι. Επομένως φαντάζομαι ότι θα τελειώσει. Έχουμε αφαιρέσει τα στυλό από το παραβάν για να μην το κάνουν. Αλλά κάποιος που το φέρει έτοιμο θα είναι έτσι και θα το δεχτούμε ως έγκυρο. Πάντως φαντάζομαι ότι η διαδικασία θα είναι πολύ πιο γρήγορη σήμερα. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα τελειώσετε και πιο γρήγορα. Δεν έχουμε σταυροδοσία γι' αυτό. Και θα είναι πολύ γρήγορα. Έχουμε και μια κάλπη εδώ μόνο για το Δήμο. Θα τελειώσουμε πολύ γρήγορα. Ελπίζω 8 με 8.30 να τελειώσουμε. Μάλιστα. Α, μακάρι. Λοιπόν, 8 με 8.30 όπως καταλαβαίνετε θα τελειώσουν. Οι άνθρωποι είναι εδώ από τις 6.30 ώρα. Απλά να σημειώσω εγώ ότι συνήθως από τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και μετά για τους ανθρώπους της Εφορευτικής Επιτροπής και τους δικαστικούς αντιπροσώπους και όλους όσους συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία δεν υπάρχει επίσημα πλέον κάτι προκειμένου να τους φέρουν ένα σάντουιτς, ένα νερό, οτιδήποτε. Τα φέρουν από το σπίτι τους οι άνθρωποι. Μα είναι θέμα, Νικόλα, συγγνώμη, οτιδήποτε. Είναι θέμα και των Δήμων αυτό.
Δηλαδή αυτό είναι μια πρόνοια που συνήθως οι Δήμοι αναλαμβάνουν με δική τους. Έχει κοπεί από τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, από ό,τι μου λένε εδώ οι δικαστικοί αντιπρόσωποι. Οι συνδυασμοί είναι που φέρνουν σε κάποια εκλογικά τμήματα, δεν μπορούν να τα καλύψουν όλα, όπως καταλαβαίνετε. Κρίμα, κρίμα, Νικόλα, γιατί τώρα. Γιατί βάζουν από την τσέπη τους. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα, φίλοι τηλεθεατές. Να φάνε να μπορέσουν οι άνθρωποι, θα κάτσουν εδώ 12 ώρες και. Τώρα σου λέει οι άνθρωποι είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ και με το ταπεράκι θα πάνε. Δηλαδή είναι ντροπή, α πούμε. Εντάξει. Αλλά τώρα είναι και δημοτικές εκλογές, κατάλαβες. Δηλαδή τι θα χρεωθώ, τι θα αφήσω. Δηλαδή να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Αν εγώ αγαπάω τον έναν υποψήφιο και πάω και του γράψω ποίημα ή το κάνω καρδούλα, θα περάσει. Περνάει έτσι, έτσι περνάει, ό,τι και να κάνει. Όχι, για μένα είναι άκυρο. Στα... Δεν ξέρω ο κύριος δικαστικός αντιπρόσωπος σε προκειμένου. Αυτό είναι άκυρο. Αυτό είναι άκυρο. Γιατί... Θα το ρωτήσω να μεταφέρω. Ρώτα τον, γιατί θέλω να πω. Γιατί έχουμε το Λευτέρη μετά, το Λευτέρη Θεοδωρακόπουλο και θα μας δείξει. Αν κάποιο. Θα πει και ο Φάρης ο Καραμπατσάκης, θα δει. Θα σου πω γιατί. Πάνω στο ψηφοδέλτιο κάποιο ποίημα ή κάτι οτιδήποτε άλλο. Είναι άκυρο. Είναι άκυρο. Γιατί να. Κουτσούρα, αν έχει οτιδήποτε, είναι άκυρο. Γιατί το λέω αυτό, Νίκο, για πρακά. Γιατί το λέω αυτό. Θα έχουμε στη συνέχεια τον Λευτέρη Θεοδωρακόπουλο. Αυτό έχει κάνει μια αφιέρωση σε κάποιο ψηφοδέλτιο. Όχι, καλέ, εγώ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν κατεβαίνω. Να το ξεκαθαρίσουμε. Ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος έχει κάνει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ, μια αναδρομή, flashback, γιατί έχουμε και το αγγλικό. Και θα μας έχει πάρα πολύ ωραία και περίεργα από κάλπες. Και έχουμε δει κατά καιρούς ερωτικές εξομολογήσεις ή καντήλια, να το πω έτσι εισαγωγικά, προς τον υποψήφιο και διάφορα άλλα, τα περίεργα της κάλπης λοιπόν. Λοιπόν, Μαρία, Νικόλα, σας παρουσιάζουμε με αγάπη τον υπέροχο Φάνη Καραμπατσάκη. Γεια σου Φάνη, καιρό έχουμε να τα πούμε στον αέρα. Καλημέρα και από μένα, καλημέρα. Όντως, Σπύρο, καιρός, αλλά θα συναντηθούμε σύντομα και θα πούμε τα νέα μας. Να σας πω, από το Υπουργείο Εσωτερικών, εδώ θα παρακολουθούμε την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας και τυχόν απρόοπτα τα οποία θα προκύψουν. Έως τώρα δεν έχει προκύψει κάποιο σημαντικό πρόβλημα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από το Υπουργείο Εσωτερικών, πέραν από τις συνήθεις καθυστερήσεις μελών Εφορευτικής Επιτροπής σε ορισμένα εκλογικά τμήματα. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, έχουν ανοίξει όλα τα τάμπλετς των δικαστικών από τους 12.966, με εξαίρεση μόλις 30, τα οποία αναμένεται να ανοίξουν, να έχουν ανοίξει τα τελευταία λεπτά πριν το άνοιγμα της κάλπης. 7 με 7 εκλογική διαδικασία. Σε 6 από τις 13 περιφέρειες, σε 84 από τους 332 δήμους της χώρας. Όπως ακούσαμε και πριν από τον δικαστικό αντιπρόσωπο, δεν θα ακυρώνεται ψηφοδέλτιο το οποίο έχει σταυρό. Δεν απαιτείται να μπει σταυρό σε αυτήν την εκλογική διαδικασία. Ωστόσο, αν κάποιος με δικό του στυλό, διότι το στυλό από τα στα παραπάνω δεν υπάρχουν, βάλει σταυρό, δεν θα θεωρηθεί άκυρο. Τρεις ενημερώσεις θα έχουμε για την προσέλευση των ψηφοφόρων, 11.30, 2.30 και 5.30 εδώ στο Υπουργείο Εσωτερικών. 8 η ώρα περίπου η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Θα γίνουν όλα πολύ γρήγορα σε αυτήν την διαδικασία. Ωραία. Είστε εξαιρετικοί, σας αγαπάμε πολύ. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη, γιατί ξέρουμε τα δεινά του ρεπόρτερ έξω. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Μαρία, ό,τι νεότερο, παρακαλώ, σας παρακαλούμε. Ήρθε ψήφις άνθρωπος. Θέλουμε αέρα Θεσσαλονίκης. Πρέπει να πάμε Θεσσαλονίκη. Ναι, βέβαια. Εντάξει, θα πάμε και στην Πάτρα. Κοίτα, για πρακά, έχει ένα παράπονο στο πρόσωπό τώρα. Κοίτα, Πάτρα έχω πάει, εγώ δεν έχει παράπονο. Λοιπόν, συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάμε να φτιάξουμε λουκούμια. Βεβαίως. Ναι, θα τα πούμε και στη διάρκεια. Να είστε καλά.